πάρα πολύ, πολλά δεινά και η κρίση οικονομική έφερε ακόμα περισσότερο. Περισσότερα διότι όπως γνωρίζετε έχουμε υποστελέχωση υπηρεσιών, έχουμε λήψεις σε πολλά αγαθά στα νοσοκομεία. Όλα αυτά έχουν δυσχεραίνει το έργο όλων των λειτουργών δημόσιας υγείας. Αυτή την ώρα τη δημόσια υγεία, εάν σας ζητούσα κύριε Παπαδάκη, από το 1 μέχρι το 10 να τη βαθμολογήσετε, για αυτό που έχουμε αυτή την ώρα, τι βαθμό σε όλα τα πλαίσια θα τις δίνατε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα μιλήσω από το προσωπικά, τομέα. Προσωπικά. Ναι, προσωπικά, αλλά θα μιλήσω για το ρόλο των λειτουργών δημόσιας υγείας, οι οποίοι με το φιλότιμό τους, το ακούτε συχνά τώρα αυτόν τον όρο για τους δημοσίους υπαλλήλους, εγώ θα τους βαθμολογούσα με άριστα, διότι παρά αυτή την έλλειψη, παρά το ότι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γίνεται αύριο μια ρύπανση. Η περιφέρεια Κρήτης λόγω της κρίσης αναγκάστηκε, έχει δώσει τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, έχουν μείνει λιγοστά, λιγοστοί οδηγοί. Θα πάει λοιπόν με το δικό του αυτοκίνητο, θα πληρώσει τα καύσιμα μέχρι να τα πάρει αργότερα με 0, τόσο το χιλιόμετρο. Θα χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό του, θα χρησιμοποιήσει. Δεν θέλω να φανώ ότι είμαστε ήρωες, αλλά σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι οι συνάδελφοι σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Γιατί ουσιαστικά, επειδή μιλάμε για δημόσια υγεία και για να καταλάβει ο κόσμος τη δημόσια υγεία, η δημόσια υγεία δεν είναι η παροχή υγείας που γίνεται από τους κλινικούς, είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης των ασθενειών με δράσεις αγωγής υγείας, με παρεμβάσεις προληπτικές, ούτως ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να τρέχουμε και να θεραπεύουμε. Άρα λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά και να γίνει η πρόληψη, για να γίνει η παραγωγή, χρειάζεται ανθρώπους εξειδικευμένους, διαρκώς επιμορφωμένους, για να εντάξουμε και τη συζήτηση μας στο πλαίσιο της ημερίδας. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε στο 100%. Ενώ από το κεντρικό φορέα, από το κράτος. Το οποίο θα έχει συνεχώς θέματα και θα παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Να το πω με άλοθη πάντα την κρίση. Λοιπόν, να σας το πω απλά για να μου πείτε εσείς πώς θα μπορέσετε να βαθμολογήσετε ότι προστατεύεται η δημόσια υγεία. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, υπηρετούν δύο υπόπτες δημόσιας υγείας. Στο Ηράκλειο, εντάξει, είναι άλλο τάξη μεγέθους, είμαστε 10. Στο Ρέθυμνο, 3. Και στα Χανιά, 7. Εσείς μπορείτε να προστατεύσετε τη δημόσια υγεία σε θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα νερού, σε όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Παρά τα αυτά, όμως, σας λέω και πάλι, οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και έτσι κάπως τα καταφέρνουμε. Ποια είναι εκείνα τα θέματα για τα οποία σας καλούν ενδεχόμενα πολύ περισσότερο? Κοιτάξτε, συνήθως έχουμε καταγγελίες για ανθυγιεινές αιστείες, για ρήπανση περιβάλλοντος ή από οικώσει τα ζώα. Συνήθως έχουμε θέματα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από πλημελείς συνθήκες υγιεινής ή ακόμα σε τροφιμογενείς δηλητηριάσεις. Έχουμε τον έλεγχο των κολυβητικών δεξαμενών το καλοκαίρι, ειδικά. Φαντάζεστε τι φόρτο εργασίας επιπλέον έχουμε, έτσι, με τα ξενοδοχεία, με τις κολυμβητικές, με την θάλασσα, με τις ακτές κολύμβησης, με την διαχείριση από τους βιολογικούς της διάθεσης των επεξεργασμένων λιμάτων. Έχουμε όλη αυτή την γκάμα που λέγεται πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Τη δική μας τη δράση τη βαθμολογείτε από το 1 έως το 10 με τι βαθμό? Των πολιτών, των επαγγελματιών, του κάθε ενός από εμάς. Στο σύνολό μας τι βαθμό παίρνουμε? Προστατεύουμε αυτό το οποίο έχουμε? Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει, η οικονομική κρίση μας έκανε να σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Άρα δεν μιλάμε. Αν βαθμολογηθούμε για τις δράσεις που κάνουμε για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, παίρνουμε άριστα. Αν όμως ερωτηθούμε για τη δράση και τις ενέργειές μας προς τον γείτονα, προς τον συνάδελφο, εγώ θα έβαζα κάτω από τη βάση η βαθμολογία. Αν θέλεις να έχεις, πρέπει να προσέχεις και το δίπλα, γιατί δεν ξέρεις πότε μπορεί να χτυπήσει τη δική σου την πόρτα η κακιά ώρα, έτσι. Ναι, ακριβώς.
Εγώ αναφέρθηκα πιο πολύ σε θέματα συμπεριφορών που επηρεάζουν την υγεία του γύρω μας, του συναδέλφου μας. Το ίδιο λέμε. Λέμε το ίδιο και το εξειδικεύω, ξελέω. Χρειαζόμαστε νόμους και κυρώσεις, γιατί για το αυτονόητο ότι σέβομαι τον δίπλα μου και δεν καπνίζω, ούτως ώστε να εισπνέει όλες αυτές τις επικίνδυνες ουσίες. Τι έγινε, έπρεπε να έρθει εκ νέου νόμος, να εφαρμοστούν πρόστιμα και προστιμένο, έπρεπε να, από σεβασμό και μόνο, να έχει γίνει καταρτό. Μιλάμε για βιολογικούς. Και σε κάποια χωριά ή σε κάποια σπίτια που δεν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό πολιτικό. Τώρα νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή μας την επικοινωνία, γιατί σας ακούω λίγο περίεργα. Συγγνώμη. Ναι, και δεν ξέρω, εννοώ μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, για να μην παρεξηγηθώ, λέω, για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ναι, για συνεχίστε να μου δώσετε το παράδειγμα. Αναφερθήκατε στο τσιγάρο, για πάμε στα υπόλοιπα. Μιλάμε για τους βιολογικούς, όμως πετάμε τα λίμματά μας, μόλις βρέξει, βλέπετε ότι όλα τα ρέματα κατεβάζουν, είμαστε και ιδιοκτήτες κάποιων επιχειρήσεων μικρών μεγάλων. Θα πετάξουμε με την πρώτη ευκαιρία ή το Σαββατοκύριακο ή αργά που γνωρίζουμε ότι έχουν κλείσει οι υπηρεσίες. Τα λύματά μας και τα απόβλητά μας. Άρα λοιπόν, τι βαθμολογία εσείς θα βάζατε? Μάλιστα. Νομίζω είσαστε απόλυτα κατατοπιστικός, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, διότι είναι εικόνες που βλέπουμε εκεί απ' έξω και τις βλέπει ο καθένας από εμάς, τις ζει ο καθένας από εμάς, από τα αρώματα τα οποία αναδύονται μέσα από αυτή την κατάσταση και βέβαια τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται σε βάρος της δημόσιας υγείας του καθενός από εμάς. Δεν έχω τι να προσθέσω. Τα σκουπίδια. Έχουμε και άλλα. Και πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε τα σκουπίδια. Ο σκοπός μας είναι να τα βγάλουμε έξω από το σπίτι μας. Μετά δεν μας ενδιαφέρει οι γείτονες ή η κοινωνία, ο Δήμος, τι θα τραβήξει από αυτή μας την ενέργεια. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, και να κάνω μια συνέχεια λοιπόν επί της αρχικής ζήτησης που είναι αυτή η μερίδα, εμείς σκοπός μας είναι να επιμορφωθεί και να καταλάβει ο πολίτης και ο εργαζόμενος τη σημασία της κάθε πράξης που έχει, είτε αυτή είναι πράξη ενός εργαζόμενου στο βιολογικό, είτε είναι σε ένα ξενοδοχείο, σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί δεν είναι μόνο η βιολογική, η μερίδα σωστά αφορά και το πόσιμο νερό και το νερό τέλος πάντων ανθρώπινης κατανάλωσης.